Ξεκινάει η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεργαμίου. Το πρώτο συνάξεως της διαδικασίας. Θα ήθελα να προβώ σε δύο ενημερώσεις προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα παρακαλούνται όσοι από του Δημοτικού Συμβούλου δεν έχουν προσκομίσει τα στοιχεία επικοινωνίας στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων να το γράψουν άμεσα, έτσι ώστε να έχουμε ορθή ενημέρωση των θεμάτων. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την έδρα του Δήμου, παρακαλούνται να προσκομίσουν είτε στο Προεδρείο είτε στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων μία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, έτσι ώστε να τάξουμε τα περαιτέρω νόμα για την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω τέσσερα θέματα. Στα πρώιμη ερησίες, θα προσπαθήσω και θα είμαι σύντομος και περιεκτικός, αλλά θα ήθελα και συγκεκριμένες απαντήσεις και στα τέσσερα. Βεβαίως έχει περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι, τα θέματα όμως τρέξαν και ειδικά τρέξαν πολλά τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα είναι φυσικό αέριο, επειδή ήταν το θέμα των νούμερων. Έγινε μία συνάντηση με την περιφέρεια, με τη διαχειριστική αρχή προφανώς, για θέματα που αφορούν έργα που τάσσουν για το Δήμο Βεργαμίου. Και θα ήθελα και να ζητήσω και να παρακαλέσω αυτό το οποίο και εμείς κάναμε. Καλούσαμε πάντα την αντιπολίτευση και από τον εκπρόσωπο που μας συμμετέχει. Γιατί ο σχεδιασμός αφορά όλο το Δήμο και δεν αφορά μόνο τη διοίκηση. Δεν είναι κακό να συμμετέχουν στη σκέψη. Εξάλλου, κριτικό, συμβουλευτικό είναι ο ρόλο και τίποτα άλλο, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία ότι ο Περιφερειάρχης έθεσε ζήτημα να μπει ο τάδε ή η τάδε. Άλλοι απαντούν ότι όχι, δεν έγινε έτσι, ότι δεν υπήρχε τέτοια αντιπαλότητα και τέτοια ένταση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή πήγα στο διαδίκτυο και εντελεχώς μελέτησε τα στοιχεία αυτή τη ΔΕΔΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Διαχείριση Αερίου, δηλαδή τι εταιρεία είναι. Διαπίστωσα ότι είχε 7 άτομα προσωπικό. Με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μία δικηγόρο με σύμβαση εργασίας και δανεικούς από μία ιδιωτική επιχείρηση 23 εργαζόμενους διοικητικού, οικονομικού, λογιστικού και κάποιους τεχνικούς. Και προσφάτως έγινε και μία σύμβαση με τη ΔΕΠΑ να πάρει 4 μηχανικούς προφανώς φαντάζομαι για να πάρει μια τεχνογνωσία. Μέσα στα στοιχεία της εταιρείας διάβασα ότι δεν έχει κάνει κανένα έργο. Έχει σημειογόνες ήδη δύο χρήσεις και προδιέγραφε η εταιρεία που διέγραφε το Δεκέμβριο του 2017. Προδιέγραφε ότι θα είναι σημειογόνα και η τρίτη χρήση. Έχει εκτελέσει δύο πειραματικά έργα. Πειραματικά έργα. Αν έχει πάρει 25 εκατομμύρια επιχορηγήσεις και είναι σημειογόνα. Αυτό διάβασα. Δεν ξέρω αν μέσα στο 19 έχει τέτοια μεγάλη έκρηξη, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Φυσικά δεν έχω θέση ούτε για τη μία, ούτε για την άλλη, ούτε για την εντύπωση, αυτό που ακούσαμε σε αυτά που ενημερωθήκαμε μέσα στο διαδικτύο, ότι για έντονες αντιδράσεις κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα συμφωνήσω με τη σκέψη του Περιφερειάρχη, όπως την άκουσα, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε θέση, ούτε υπήρχε εκπρόσωπός μας για να έχω ήδη άποψη. Ότι αν μπορούμε τα χρήματα του συνδέσουμε, όποια εταιρεία, δεν ενδιαφέρει. Που θα τα πλήρωνε το ΕΣΠΑ, περιφέρεια. Να διατεθούν για άλλες δράσεις για το Δήμο μας, να διατεθούν για άλλες δράσεις για το Δήμο μας και να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή εταιρεία που μπορεί να φέρει εις πέρας αυτό το έργο. Και δεν ξέρω αν είναι η ΔΕΔΑ, αν είναι η ΕΤΗΛΙΑ, αν είναι κάποια τρία. Τη φυλάσσω. Δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να το πω σήμερα. Περιμένω απλά την ενημέρωση. Και επίσης να πω ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν πήραμε, ότι ξέρω, καμία απόφαση να εξοδοτήσουμε ούτε τη ΔΕΔΑ, ούτε την ΕΤΗΛ, ούτε και έναν άλλο. Δεν ξέρω αν το επέβαλε
ο πρώην περιφερειακός του Καρυπίδας ή κάτι άλλο. Απλά ενημέρωση. Δεύτερο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Είδαμε μία ερώτηση του βουλευτή των Τρεβανών, του βουλευτή μας, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, αυτός μας είπε. Έκανε μία ερώτηση που αφορά μία σειρά επαγγελματιών και αφορά και τη λειτουργία όλης της ορεινής περιοχής. Ο Δήμος είναι άμεσα αντιεπόμενος. Είναι ο φορέας που φροντίζει για την υποστήριξη, δηλαδή για τα δίκτυα έδωσης, για τον καθαρισμό, για τις αποκεντρώσεις και τα πάντα. Σαφέστατα πρέπει να έχει θέση. Και σαφέστατα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Προσωπικά και ως παράταξη είχαμε τοποθετηθεί στην προεκλογική περίοδο με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. Σαφέστατα λοιπόν σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να μας πει την άποψή της και να ξέρουμε και τι γίνεται. Βεβαίως να γίνει ένας διάλογος, ενδεχομένως να καλέσουμε τον βουλευτή γιατί αν είχε έρθει όταν του ζήτησε, γιατί κάποια στιγμή του ζήτησε και όποιοι άλλοι παράγοντες. Και γινόταν αυτός ο διάλογος όπως έγινε στην Δεσκάτη, ενδεχομένως είχαμε προλάβει κάποια θέματα που ανοίξαν μέσα από επιρροτήσεις και ερωτήσεις και άλλα πράγματα. Τρίτο θέμα, το οποίο επίσης είναι τελευταίο. ΔΕΙΑ, το 1,5 εκατομμύριο στο ΔΕΙΑ. Από πότε έχει να γίνει ο σωληνισμός στην ΔΕΙΑ και θα παρακαλούσα πολύ, αν ισχύει ότι έχουμε να κλείσουμε ο σωληνισμός από το 2016, να πάρουμε αυτούς τους σωληνισμούς. Γιατί προεκλογικά άνοιξε επίσης ένα θέμα και εξηγιάναμε την εταιρεία ότι κλείσαμε τις οφειλές και τα πάνε. Ξαφνικά έρχεται η δεήμενη εξόδου της 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ούτε 10 ούτε 20 ούτε 50.000, ξεχάστηκε ή παραβλέφθηκε κάπου. 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο ρεύμα. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον επί ένα χρόνο, από ό,τι έχω εικόνα περίπου από τα αντιλουστάσια, δεν πληρώναμε ρεύμα. Και έγινε σε μια συγκεκριμένη και κρίσιμη περίοδο. Επίσης υπάρχει η εκκρεμότητα της κλοπής που δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν ευθύνεστε, αλλά πρέπει να έχουμε μία ενημέρωση. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία αφού πάρουμε τους ισολογισμούς, τότε θα τοποθετηθούμε. Θέλω όμως, του ζητάω επιστήμονες από τον Πρόεδρο, αν δεν μπορεί να ετηθώσει την εταιρεία, θα πρέπει να ακολουθήσω άλλη. Και το τέταρτο αφορά τα υδροηλεκτρικά. Τα υδροηλεκτρικά που γίνονται στα Γερμανά, τα υδροηλεκτρικά που γίνονται στον τόπο μας και βεβαίως σπανίως φτάνουν εδώ για να γνωμοδοτήσουν. Και ειδικά θέλω να ρωτήσω για μια εταιρεία την Κιεφύρ. Θέλω πόσα υδροηλεκτρικά έχει στα Γερμανά και τους εργαζόμενους που δουλεύουν και τους δω. Γιατί ενημερώνομαι ότι δουλεύουν παιδιά, ανήψια, μεγαλοπαραγόντων της Δημοτικής Αρχής. Θα τα πάρω αυτά τα στιγμή. Θέλω όμως πόσα υδροηλεκτρικά έχει η ΕΦΥΡ, συγκεκριμένη εταιρεία, στα Γερμανά και για πόσα από αυτά έχει γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν έρθει θέματα. Γιατί όταν έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση ένα ζήτημα, συγγνώμη Παναγιώτα, δεν είχαμε την ενημέρωση, γιατί σε εμάς δεν είχαν απευθυνθεί για κάποιο υδροελεκτρικό που γίνεται μεταξύ στο Τρίκωμα και κάπου στο Σπύρο, κάποιο άλλο γίνεται στο Μοναχίτη από άλλες εταιρείες και στο Μικρολίβαδο, περνούσαν σαν να μην υπήρχαν. Ενώ κάπου αλλού είμαστε λαλίστατοι και αντιδρούμε και αλλάζουμε τον κόσμο, σε αυτά τα αφήνουμε ότι περνάει. Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ τρεις προτάσεις θα ήθελα να πω από τη δική μας μεριά. Μία έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Συζητιέται τελευταία και στην κυβέρνηση κάτω να δοθεί μια μεγαλύτερη επιδότηση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούμε καθημερινά και οι περισσότεροι προβλέπουν ένα βαρύ χειμώνα και μια αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση, διότι υπάρχουν κάποια γεγονότα που συμβαίνουν παγκόσμια, τα οποία θα επιβαραίνουν με μεγάλο κόστος όσοι από τις οικογένειες χρησιμοποιούν ως θέρμανση το πετρέλαιο.
Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μια απόφαση, να ενημερώσουμε τον βουλευτή, να γίνουν ενέργειες ώστε το πετρέλαιο και η επιδότηση που δίνεται ειδικά σε περιοχές της Α κατηγορίας που ανήκουμε κι εμείς, να έχουν μια μεγαλύτερη επιδότηση. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με σχέση με το ποτάμι. Έχουμε το ευτύχημα να έχουμε να διασχίζει την πόλη μας στο ποτάμι. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να γίνει μια καινούργια μελέτη, να γίνουν κάποια πράγματα μέσα στο ποτάμι ώστε να το μορφωθούμε περισσότερο και να γίνει ένας πόλος έλεξης όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Και ένα τρίτο έχει να κάνει σχέση με τους κάδους. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προμηθευτούμε καινούργιους κάδους, οι περισσότεροι είναι σε κάκιστη κατάσταση. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το αμαξοστάσιο κάτω. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας. Υπάρχουν πολλά υλικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καν. Αυτά να γίνει μια καταγραφή, ό,τι είναι να το δώσουμε και να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε και τα υπόλοιπα να τα μαζέψουμε, να τα πετάξουμε και να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι εικόνα αμαξοστασίου, για το λόγο είναι και στην είσοδο της πόλης. Επομένως μπορούμε να φτιάξουμε μια επιτροπή, να γίνει καταγραφή, ό,τι χρειάζεται να το κρατήσουμε και να το πάρουμε, ό,τι πρέπει να το πάρουμε και ό,τι δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω το εξής. Εκτός του κανονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 1953, έχετε υπόψη σας άλλη απόφαση σύμφωνα με την οποία πρέπει να συζητάμε θέματα χωρίς εισηγήσεις των αντιδημάρχων? Υπάρχει ο κανονισμός του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρει ότι σε κάθε θέμα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση επιδημάρχων, όχι υπηρεσιών. Εισήγηση επιδημάρχων. Οι υπηρεσίες θα νομοθετούν, θα εισηγούνται στους αντιδημάρχους, αλλά οι αντιδήμαρχοι με την υπογραφή τους να καταθέτουν την εισήγηση σε κάθε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το είναι παράθυρο 4, απόφαση 1652, ΦΕΚ 6-6-9. Αυτό το έδειξε μικρό διετίας. Ήταν ο κύριος Ασχένης Κόπος, ο οποίος συμφώνησε ότι οι εισηγήσεις πρέπει να γίνονται μόνο από τους αντιδημάρχους. Έχουν ζητήματα σήμερα ακυρώσεως μία σειρά θεμάτων. Επειδή δεν υπάρχουν εισηγήσεις αντιδημάρχων. Όταν συζητούμε θέματα, συζητούμε επί των ερετών οργάνων. Θέλουμε εισήγηση των αντιδημάρχων για να απευθυνόμαστε στον αντιδήμαρχο διαμέσου ημών με ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις. Αυτό είναι. Οι υπηρεσίες έχουν το δικό του σύμβολο, εισηγούν τους αντιδημάρχους, είναι συμβουλευτικά άτομα οπωσδήποτε, αλλά η εισήγηση, η κάθε εισήγηση του κάθε θέματος πρέπει να φέρει την υπογραφή και το γραπτό κείμενο του κάθε αντιδημάρχου. Νομίζω ότι είπα ότι καταγράφεται η ερώτησή σας, φυσικά. Σε όλα τα θέματα και στην πρόσκληση αναφέρεται ποιος είναι ο αντιδήμαρχος, οπότε έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε τις ερωτήσεις και ποιος είναι ο εισηγητής και στις πληροφορίες. Σε θέμα την εισήγηση, ποιος είναι η θέση σε αυτούς δίκες. Αυτό είναι το πρώτο που θα αναλύσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε και εμείς ερώτηση και για το φυσικό αέριο και δύο ακόμη. Μία συνεχίζονται, όπως ξέρετε, με αφορμή τα χρέη της ΔΕΗ. Γίνονται σωριτών και αποφάσεις ρεύματος σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και ενώ προσπαθούν να κάνουν διακανονισμό τους,
αποκτούνται ένα πολύ μεγάλο ποσό από την καταβολή, που στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν τον διακανονισμό ενώ τον επιθυμούν. Είχε έρθει παλιότερα από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους ένα έλεγχο που τους έδινε τη δυνατότητα να βοηθήσουν στους διακανονισμούς, αν ισχύει ακόμα αυτή η δυνατότητα, με αυτό θέλουμε να το μάθουμε, αλλά και από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρξει πίεση προς την Δημοτική ΔΕΗ και προς τη ΔΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας, να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι τα λαϊκά σπάνω του Δήμου μας να κάνουν τους διακανονισμούς που επιθυμούν και να μην βρεθούν στην δυσάρεστη θέση μέσα στο χειμώνα ειδικά, πάρα πολύ θερμαίνονται και με ηλεκτρικό ρεύμα, να μην έχουν θέρμανση. Και ένα άλλο θέμα που μπαίνει επιτακτικά και από πέρυσι και φέτος, και μάλλον και δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχει ο κύριος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αποδήμαρχος, τι γίνεται με τα καυσόξυλα. Και για την ξύλευση για ατομικές ανάγκες όπως είχε δημιουργηθεί και πέρυσι, η θέση που έχουμε είναι γνωστή και πρέπει ο καθένας που μπορεί να κόψει τα ξύλα για τον εαυτό του να μπορεί να κόψει και από εκεί και πέρα οι συνηθισμοί να αναλάβουν ώστε με πολύ φθηνό αντίτιμο να μπορούν να προμηθεύονται οι άνθρωποι ιδιαίτερα στα χωριά που είναι μεγάλες ηλικίες και τόσο ψηλά. Αυτά. Δημαρχέ, έχεις τον λόγο. Thank you.